Η δεκαετία του 60, εκτός από την επανάσταση που έφερε στη μουσική ο Μίκης Θεοδωράκης, βάζοντας την ποίηση στα χείλη του ελληνικού λαού, γέννησε και τα πρώτα pop συγκροτήματα. Η Θεσσαλονίκη ήταν ο κύριος πόλος δημιουργίας αυτών των γκρουπ, τα οποία σημείωναν μεγάλη επιτυχία και προσέλκυαν την νεολαία στα κατά τόπους κλαμπ, όπου πραγματικά γινόταν χαμός. Μέσα σε όλα, ένα ήταν το συγκρότημα που ξεχώρισε, έγινε γνωστό και παραμένει ζωντανό ακόμη και σήμερα. Ο λόγος φυσικά για τους Olympians, οι οποίοι αποτελούνταν από τους Δημήτρη Λαζαρίδη στα drums, τον Κούλη Καλογιαννίδη στις κιθάρες, τον Βαγγέλη Κουτσοτόλη στο σαξόφωνο, τον Άλκη Κακαλιάγκο στο αρμόνιο και φυσικά τον Πασχάλη Αρβανιτίδη στο τραγούδι και τον μπάσο. Πλην του Κακαλιάγκου που προερχόταν από τους Vips, όλοι οι υπόλοιποι ήταν μέλη των Brams και ήταν πασίγνωστοι στη Θεσσαλονίκη. Οι Olympians δημιουργήθηκαν τον Οκτώβριο του 1965 και ξεκίνησαν εμφανίσεις στο κλαμπ Χαβάη που βρισκόταν στη Νέα Κρίνη. Σχεδόν αμέσως έγραψαν και τα πρώτα τραγούδια τους, τα οποία ήταν «Ο Τρόπος», «Η Συγγνώμη» και «Το Σχολείο», και τα έπαιζαν κάθε βραδιά στον εν λόγω χώρο με μεγάλη επιτυχία. Ακόμη δεν τα είχαν ηχογραφήσει, ωστόσο σε μια ραδιοφωνική εκπομπή του Άλκη Στέα, τους άκουσε ο Γιάννης Σοκρατίδης που ήταν αντιπρόσωπος της εταιρείας Ελλαδίσκ, μετέπειτα Polygram στη Θεσσαλονίκη. Έμαθε που εμφανίζονται, τους συνάντησε και έτσι υπογράφει και ένα συμβόλαιο τριετούς διάρκειας. Σημειωτέων ότι οι Olympians ήταν το πρώτο συγκρότημα που έγραψε καθαρόαιμα ελληνικά pop κομμάτια, χωρίς να βασίζεται σε διασκευές επιτυχιών του εξωτερικού, όπως έκαναν κάποια άλλα γκρουπ της εποχής. Αρχές Δεκεμβρίου λοιπόν του 1965, η πεντάδα κατεβαίνει στην Αθήνα με δύο πειρατικά ταξί, στα οποία τα μέλη της βάζουν μέσα και τα μουσικά όργανα, αλλά και τις ηχητικές εγκαταστάσεις τους. Μάλιστα, όπως ανέφερε χρόνια μετά ο Πασχάλης, κάθε τρεις και λίγο μας έπιανε λάστιχο, το αλλάζαμε και συνεχίζαμε. Το πρώτο τραγούδι που ηχογραφούν είναι ο θρυλικός πλέον Τρόπος, και από την άλλη πλευρά του δίσκου 45 στροφών το ορχιστρικό Συμπόσιο. Η ηχογράφηση έγινε στο στούντιο του Σύφη Σιγανού στο Σκαραμαγκά και μάλιστα έτυχε εκείνη τη μέρα να είναι παρούσα εκεί και η Μαρινέλα, η οποία ενθουσιάστηκε με τον τρόπο και έκανε και φωνητικά, τα οποία όμως δεν περιλήφθηκαν. Την επόμενη η πεντάδα με τα ίδια ταξί επέστρεψε στην πρωτεύουσα της Μακεδονίας. Το δισκάκι κυκλοφορεί το Φεβρουάριο του 1966 και οι αρχικές προβλέψεις του παραγωγού Σπύρου Ράλη κάνουν λόγο για 200-300 πωλήσεις, με επίκεντρο βεβαίως στη Θεσσαλονίκη, αφού ακόμη ουδής εγνώριζε τους Olympians πέραν των οριών της πόλης. Έπεσε πολύ έξω, αφού ο τρόπος πουλήσε περισσότερες από 100.000 45'άρια. Ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα και κυρίως στην ύμφη του Θερμαϊκού, τον πρώτο καιρό έγινε ανάρπαστος, σε σημείο που η εταιρεία να μην προλαβαίνει να δίνει εντολές για τύπωμα δίσκων στα εργοστάσια της Κολούμπια. Σιγά σιγά άρχισε να γίνεται γνωστό σε όλη την Ελλάδα και μάλιστα μέχρι σήμερα παραμένει ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα, τραγουδισμένα και αγαπημένα pop ελληνικά τραγούδια. Αγαπάς, όταν με φιλάς, το πόσο με ζητάς. Αγαπώ τον τρόπο που χτυπάει η καρδιά σου, όταν βρισκόμαι μες στην αγκαλιά σου. Αγαπώ τον τρόπο που χτυπάει η καρδιά σου, όταν βρισκόμαι μες στην αγκαλιά σου. Γιατί τα μάτια σου είναι πιο γαλάζια κι απ' τον ουρανό. Αγάπη μου, πόσο με σκέφτεσαι, πόσο μ' αγαπάς, γιατί δεν μου το λες. Αγάπη μου, πόσο με σκέφτεσαι, πόσο μ' αγαπάς, γιατί δεν μου το λες. Thank you.
φωνάζω χωρίς εσένα. Είσαι πια για μένα αυτή που αγαπώ. Αγαπή μου, πόσο με σκέφτεσαι, πόσο μ' αγαπάς, γιατί δεν μου το λες. Αγαπή μου, πόσο με σκέφτεσαι, πόσο μ' αγαπάς, γιατί δεν μου το λες.